Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε ζωντανά και πάλι με την Μυτιλίνη. Στον Πολυχνή το βρίσκεται ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Μόλις βγήκατε και από τη σύσκεψη που έγινε εκεί υπό τον κύριο Σπίρτζη, κύριε καθηγητά. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα που βγάζετε από την κατάσταση στην περιοχή, αλλά και από την εξέλιξη του φαινομένου? Υπάρχει μία αγωνία, γιατί ακούμε πολλούς συναδέλφους σας να λένε ότι δεν είναι και πολύ ικανοποιημένοι από την εξέλιξη των μετασεισμών. Κοιτάξτε, στη σύσκεψη η οποία μόλις τελείωσε, τέθηκαν οι βασικές αρχές με βάση τις οποίες θα μπορέσουμε να δράσουμε από εδώ και πέρα. Έτσι λοιπόν, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος ήταν οι πολίτες που έχουν υποστεί αυτή τη μεγάλη σεισμική δόνηση και την ταλαιπωρία. Και βεβαίως ένας δεύτερος σχεδιασμός υπάρχει για την ανοικοδόμηση, για τις κατασκευές, για τα τεχνικά έργα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω εγώ ως πρόεδρος του ΟΑΣΠ σε σχέση με το δεύτερο ερώτημά σας, είναι ότι ως επιστήμονες έχουμε την ευθύνη, είναι βαριά η ευθύνη, η οποία μας υποδεικνύει να εκφράζουμε απόψεις οι οποίες να είναι βασισμένες πάνω σε επιστημονικά δεδομένα και να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να κάνω μια παράκληση. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια δεδομένα θετικά ή αρνητικά για την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας θα πρέπει να υποβάλουν αυτά τα δεδομένα στην Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και αυτή να χειρίζεται το όλο θέμα και να ενημερώνει επίσημα την πολιτεία. Κύριε καθηγητά, επειδή ο κάθε επιστήμονας έχει τις εκτιμήσεις του και τα δεδομένα του και καλά κάνει και αυτή είναι η δουλειά του, η επίσημη εκτίμηση, αν θέλετε, ποια είναι? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει επίσημη. Θέλω να πω, πάει καλά αυτός ο σεισμός, αυτή η μετασεισμική ακολουθία, ή δεν πάει καλά αυτό? Προσωπικά, αν με ρωτάτε και μεταφέρω και τις συγκλίνουσες απόψεις πολλών συναδέρφων, είναι ότι πάμε καλά σαν μετασεισμική ακολουθία. Βεβαίως, μας λείπουν κάποια μεγάλα μεγέθη σεισμών, μεγάλα εννοώ της τάξης των 4,5-5 βαθμών, με τα οποία θα ολοκληρωθεί η σεισμική ακολουθία. Και βέβαια, εκείνο το οποίο είναι ως μεγάλο, εκείνο το οποίο τίθεται ως μεγάλο πρωτεύον επιστημονικό ζήτημα, είναι κατά πόσο αυτός ο σεισμός μπορεί να διαγείρει ρήγματα της ευρύτερης περιοχής. Δεν έχουμε όμως στοιχεία γι' αυτό, γιατί ο ρηξηγενής ιστός στην ξηρά δεν μας βοηθάει. Στη θάλασσα δεν έχουμε άμεση παρατήρηση, συνεπώς εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις εκτιμήσεις μας. Κύριε καθηγητά, ένας τέτοιος μετασεισμός στις τάξεις των 4,5 ή 5 ρίχτερ, τι μπορεί να σημαίνει για την περιοχή με δεδομένα τα προβλήματα που ήδη έχετε παρατηρήσει, ειδικά στη Βρύσα που 8 στα 10 σπίτια έχουν πέσει? Κοιτάξτε, ο κύριος μετασεισμός θα μπορεί να είναι και 5,5. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε να κάνουμε με επιπτώσεις στα ήδη κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές και αυτός είναι ο κύριος λόγος που έχουμε απαγορεύσει ουσιαστικά την είσοδο των κατοίκων στον οικισμό, γιατί υπάρχουν κτίρια επικρεμάμενα τα οποία με το παραμικρό μπορούν να καταρρεύσουν και να προκαλέσουν κάποιους τραυματισμούς. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά εκείνο το οποίο ήθελα να τονίσω είναι ότι και οι πολίτες αλλά και ο τεχνικός επιστημονικός κόσμος θα πρέπει να συντάσσεται πίσω από μια οργανωμένη διαδικασία που δεν είναι καμία άλλη, είναι η προστασία του Έλληνα πολίτη. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, για αυτή την συζήτηση.